στο Ευαγγέλιο είναι η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο γλυκό, ό,τι πιο ανθρώπινο. Δεν υπάρχει. Είναι η παραβολή του ασώτου Υιού. Και λέω μέσα μου, Θεέ μου, με πόση αγάπη μας τα έχει πει όλα. Πόσο όμορφα τα είπες όλα. Τόσο όμορφα που και ο πιο αμαρτωλός να νιώθει ότι έχει όμορφη θέση δίπλα σου. Και θα τολμούσα να πω ότι ο πιο αμαρτωλός μπορεί να κερδίσει την καλύτερη θέση στο Θεό, που είναι η αγκαλιά του Θεού. Και μην εκπλήσεστε με αυτό που είπα, ότι ο πιο αμαρτωλός κερδίζει την πιο καλή θέση. Αυτό λέει σήμερα. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ένας λέει πατέρας είχε δύο γιους. Και λέει ο νεότερος αυτό το πατρί. Φαίνεται ότι οι νεότεροι, τα νεότερα παιδιά μας είναι τα πιο τσαναπέτικα. Έτσι το βλέπω και εγώ στη ζωή μου μέσα. Δώσ' μου πατέρα αυτό που με αναλογεί. Σε παρακαλώ, θέλω να μου δώσεις αυτό που μου αναλογεί. Και το δίνει ο πατέρας. Πάρ' το, λέει. Πάρ' τη μισή περιουσία, κάνε ό,τι θέλεις. Και φεύγει, απεδίμησε εις χώρα μακρά, πήγε να βρει τόπο να διασκεδάσει. Διασκέδασε, χόρτασε. Κάποια στιγμή όμως στην τσέπη άδειασε. Και άδειασε τόσο πολύ που δεν είχε να φάει. Χάθηκαν οι φίλοι, χάθηκαν όλοι αυτοί που γλένταγαν μαζί. Έτσι γίνεται πάντα. Όσο η τσέπη μας είναι γεμάτη, έχουμε φίλους. Μόλις αδειάσει η τσέπη, χάνονται όλοι. Και όχι μόνο χάνονται, και μας κοροϊδεύουν κιόλας. Και κάποιος λέει τον έβαλε στα χωράφια του, αλλά όχι σε και δουλειά καλή, να βοσκάει τα μπουρούνια του. Που τα μπουρούνια για τους Ιουδαίους ήταν και απαγορευμένη ιστορία, διότι δεν τρώγανε το χοιρινό κρέας. Και σήμερα ακόμα δεν τρώνε. Και όχι μόνο ήταν στα μπουρούνια του το δω το παιδάκι, το παλικαράκι, το πλουσιόπαιδο παιδάκι, το καλομαθημένο παιδάκι, αλλά για να χορτάσει, λέει, έτρωγε από την τροφή τη βρώμικη των γουρνιών. Και εκεί λοιπόν που υπόφερε, βασανίζονταν, απελπίζονταν, σκέφτεται κάποια στιγμή, αχ μωρέ, λέει, πόσοι υπηρέτες τρώνε και πίνουν και περνάνε όμορφα κοντά στον πατέρα μου. Πόσοι, όχι ο αδερφός μου, ούτε οι συγγενείς μου, αλλά οι δούλοι, οι υπηρέτες, πόσο ωραία περνάνε. Γι' αυτό θα γυρίσω πίσω και θα ζητήσω συγχώρηση από τον πατέρα. Εδώ τώρα αρχίζει το πανέμορφο. Όχι το όμορφο, το πανέμορφο αρχίζει. Ξεκινάει δειλά-δειλά να πάει στον πατέρα. Αλλά ο πατέρας, λέει, τον είδε από μακριά και εσπλαχνίστη επ' αυτόν. Δηλαδή τον έβαλε μέσα στα σπλάχνα. Πόπο, λέει, το παιδί μου έρχεται. Δέστε τα ρήματα τώρα. Και δραμών. Ας ήταν γέρος, ας ήταν κουρασμένος, ας ήταν βασανισμένος, έτρεξε ο γεροπατέρας και επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού
τον αγκάλιασε, τον έβαλε μέσα στην αγκαλιά του, εδώ στον τράχυλο, στο σβέρκο, στο λαιμό που αγκαλιάζουμε κι εμείς, και αυτό το ρήμα, κι αν δεν έχει ομορφιά, και κατεφίλησε αυτό. Τον γέμισε φιλιά και αμέσως, όχι μόνο δεν του είπε τίποτα άλλο, αλλά έφτασε στον πατέρα να του πει ο γιος: «Ήμαρτον αμάρτησα πατέρα μου στον ουρανό και ενώπιόν σου και ουκ είμαι άξιος κληθήνε υιός σου». Δεν είμαι άξιος να με λες παιδί μου, να λέγομαι παιδί σου. Και τότε ο πατέρας δεν τον περιλαβαίνει, δεν τον αρχίζει να του λέει τι έκανε και τι δεν έκανε. Τον έφτασε τον Θεό Πατέρα η μικρούτσικη αυτή μετάνοια, υπέροχη λέξη μετάνοια, και διέταξε, λέει, να τον ντύσουν, να του βάλουν καλά ρούχα, να τον καθαρίσουν και να τον πλύνουν πρώτα και καλά παπούτσια, και να του βάλουν, λέει, και το δαχτυλίδι στο χέρι. Τι ήταν το δαχτυλίδι τότε στα αγόρια, αν προλάβατε? Τα είχαν και οι δικοί μας πατεράδες και παππούδες. Κάτι τετράγωνα μεγάλα δαχτυλίδια που το καθένα ήταν διαφορετικό στην οικογένεια, στην κάθε οικογένεια, που συμβόλιζε ότι μπορούσε να σφραγίσει και να υπογράψει σαν γνήσιο τέκνο αυτού του πατέρα. Και τελειώνει ακόμα πιο όμορφα η παραβολή. Και δίσαντες τον μόσχο, το σιτευτό, θυσιάστε, λέει, το καλύτερο μοσχάρι και δύο ρήματα. Φαγώντες εφρανθώμε. Θα φάμε και θα ευχαριστηθούμε. Γιατί τούτο το παιδάκι μου, λέει, ήταν νεκρό και ανέζησε και ήταν απολουλός και ευρέθη. Και ξέρετε, μωρέ, λέει ο Χριστός, ποιος είναι αυτός ο πατέρας? Δεν είναι ούτε ο Απόστολος, ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Χρήστος, ούτε ο Κώστας, ούτε ο Νίκος. Είναι ο Θεός Πατέρα. Και ποιο είναι τούτο εδώ, το άσωτο το παιδάκι, ποιο είναι. Ο κάθε ένας από μας είναι. Που νιώθουμε τις αμαρτίες. Και αν πάμε και αν έρθουμε στον Χριστό, είναι έτοιμος με την αγκαλιά του πάντα ανοιχτή. Και όσες φορές ρωτούσα τον Γέροντα Παΐσιο, όσες φορές τον ρωτούσα, ακούστε τώρα, απάντηση του παπουλάκου μας, που είχε γεμάτη την καρδιά του από καλοσύνη και αγάπη και από Θεό. Γέροντα, όταν εξομολογεί ο παπάς και του έρθουν δύσκολα πράγματα να πει, μια ψυχή, μεγάλες αμαρτίες, τότε τι κάνει ο παπάς? Απάντηση, Γέρο Παΐσιος, υπογραφή. Κατεβάζει. Στην αρχή μου, λέει, δεν λέει τίποτα. Πώς τίποτα, μωρέ Γέροντα, του λέει τόσες αμαρτίες και δεν λέει τίποτα, παιδάκι. Και τι ρόλο παίζει τότε ο παπάς? Να κατεβάσει το Θεό στη γη, να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Τι λες, μωρέ Γέροντα, ποιος μπόρεσε και κατέβασε το Θεό στη γη? Δύσκολο, ε? Όχι, Γέροντα, δεν είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Εγώ δεν είδα ποτέ το Θεό να κατεβαίνει. Εκεί μια φορά κατέβηκε και εμείς τον σταυρώσαμε.
τότε παιδάκι μου, ναι, δεν κατεβαίνει ο Θεός. Τότε μου λέει ο παππούλης, αγκαλιάζει το πλάσμα του Θεού για λογαριασμό όμως του δίδυου του Θεού. Και αυτό θα έχεις πάντα μπροστά σου όταν εξομολογείς. Πώς θα δείξεις αυτή την αγάπη που έδειξε και ο πατέρας στον άσωτο γιο, που τα ρήματα πάλι εσπλαχνίστη, έδραμε επ' αυτόν, έτρεξε ο γεροπατέρας, επέπεσεν επί τον τράχυλο, τον αγκάλιασε, τον κατεφύλισε, έδωσε εντολή να τον ντύσουν την καλύτερη στολή και θυσίασε τον μόσχον των συντευτών και φράνθηκε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Να γιατί, μωρέ, όταν στα σπίτια σας πολλές φορές μέσα από έναν φανατισμό που δεν έρχεται από το Θεό αλλά έρχεται από το διάολο, βάζουμε φωνές και κρίνες και απειλές στα παιδιά μας και τους ζωγραφίζουμε ένα Θεό ο οποίος είναι έτοιμος να τους κόψει τα κεφάλια του. Πού τον βρήκατε αυτόν τον Θεό? Πού μοιάζει αυτός ο Θεός που εμείς περιγράφουμε στα παιδιά μας με τούτον τον Θεό που τρελαίνεται από την αγάπη του για μας, τρελαίνεται, λιώνει σαν τον μεγαλύτερο έρωτα ο Θεός για μας. Όχι αγάπη, έρωτα έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο. Όχι για τους 5-10 που λένε νομίζουν ότι είναι καλοί, όχι. Για όλους έχει έρωτα ο Θεός μαζί μας. Και μάλιστα λέγαν κάποιοι πατέρες που ζούσαν την αγάπη του Θεού, τι λέξη βάζανε, πόσο τυχαίρο με αυτή τη λέξη. Μανιακός έρωτας του Θεού στον άνθρωπο, τόσος που όταν χρειάστηκε να τον αποδείξει αυτόν τον έρωτα και αυτήν την αγάπη, όταν χρειάστηκε να την αποδείξει, τι έκανε? Έτρεξε και ανέβηκε στο σταυρό και λέει, για σένα άνθρωπε, για σένα που πονάς, για σένα που υποφέρεις, για σένα που ψάχνεις την ψυχή σου, για σένα που ψάχνεις τον εαυτό σου, για σένα που ψάχνεις τη σωτηρία σου, για σένα που ο διάβολος σε παιδεύει, η ζωή σε παιδεύει, εγώ σταυρώνομαι για να σου δώσω το αίμα μου. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο άλλος που περιγράφεται είναι ο εγωισμός μας που έτσι θέλουμε τον Χριστό. Αλλά ευτυχώς ο Χριστός δεν τους έκανε. Ξέρετε, και όταν ήρθε τότε, τέτοιο Χριστό ψάχνανε οι Ιουδαίοι. Τι Χριστό? Που να βάλει όλους τους λαούς απέναντι και να τους καθαρίσει και να βασιλέψουν σε όλη τη γη οι Εβραίοι ως ο καλύτερος περιούσιος, τι ωραία φράση, περιούσιος λαός, ο εκλεκτός λαός. Και ήρθαν μετά οι πιο χαζοί, για να μην πω πιο βαριά λέξη, γιατί είμαστε στο ναό, οι Γερμανοί, και είπαν όπα, εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Και σφάζαν τους Εβραίους γιατί πίστευαν εκείνοι ότι ήταν οι καλύτεροι. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε ούτε για τους μεν, ούτε για τους δε, και ο Χριστός δεν ήρθε, και τελειώνω, ούτε για μας τους Έλληνες. Τελευταία, πάμε να σηκώσουμε και τέτοιο μπαϊράκι. Ποιος μας το έδωσε το δικαίωμα να πιστέψουμε ότι για μας ήρθε ο Χριστός? Και όχι για τους άλλους τους λαούς, για όλους, για όλους, για όλους. Έψαχνα τη ζωή προχτές, ποια ήταν η ζωή, ποια ήταν η Αγία η πόρνη.
Η Αγία λοιπόν Πελαγία ήταν πόρνη πολυτελεία. Και την πήρε ο Χριστός και την έκανε να λάμπει. Να λάμπει. Αυτό είναι το μεγαλείο του. Έτσι εκπληρώνεται η παραβολή του ασώτου Υιού, να έχει θέση δίπλα στο Θεό ακόμα και μία πόρνη πολυτελεία. Να είμαστε όλοι καλά. Συγχωρέστε με που την άλλη Κυριακή θα λείπω. Με καλούνε κάπου αλλού να πάω να λειτουργήσω και να μιλήσω. Δεν φταίω εγώ. Εσείς με κάνατε τέτοιο. Λοιπόν, η εξομολόγηση όμως και Παρασκευή πρωί θα είμαι εδώ, μετά θα φύγω και θα είμαι κανονικά την παράλληλη Κυριακή πάλι εδώ. Δεν θα κάνω Άγιο Χαράλαμπο, θα δούμε πότε θα τον αναπληρώσω. Α, Παρασκευή απόγευμα, ναι. Μπράβο. Παρασκευή απόγευμα είναι ψυχοσάββατο. 3 η ώρα θα κάνω απέναντι, 3:30 η ώρα με 4 απέναντι στον Άγιο Χαράλαμπο, τα κόλληβα. 3:30 με 4 θα τα διαβάσω εδώ. Σάββατο πρωί δεν θα λειτουργήσω, θα έχω φύγει. Και κανονικά θα αρχίσουμε μετά μεγάλη Σαρακοστή. Θα ήθελα να πω τώρα ένα μπράβο. Σήμερα έχουμε 2 μνημόσυνα. Τον Βασίλη τον Φράγκο, βασιλάδες και οι δύο, και τον Βασίλη τον Αυγερινά. Λοιπόν, ήθελα να πω χίλια ευχαριστώ στα παιδιά που στη μνήμη του βοήθησαν να φτιάξουμε πολύ ωραία πάνω το εκκλησάκι στον προφήτη Λία. Και έχω μία έκπληξη, αν μπορέσω και την κάνω για το εκκλησάκι. Όλο το καλοκαίρι αυτή την έκπληξη την έχω βάλει στο μυαλό μου. Να πάω να το λειτουργώ κάθε Παρασκευή βράδυ αντυπνία και θα δείτε τι χαμός θα γίνει. Βουνό πάνω, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα, θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε αγρυπνία μέσα στο δάσος. Και θα δείτε τι θα γίνει και βλέπετε τι γίνεται κάθε Κυριακή. Γιατί σας αγαπάνε, γι' αυτό έρχεται ο κόσμος. Και να πω ότι βλέπετε ότι κάνουμε κάποια έργα, ό,τι μπορούμε, ό,τι μας βοηθάτε. Έχουμε και καλό Συμβούλιο Επιτροπή. Τώρα ντύνουμε τον ναό με πέτρα και θα ρω πως τον κάνει, πως γίνεται και πανέμορφο. Βοηθήστε μας όπως θέλετε, όπως μπορείτε και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε.